Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Les sanglots longs Μελοποίηση. De violon. Οι ποιητές. Come questa pietra. Οι στίχοι τους. Λίγες οι νύχτες με φεγγάρι που μ' αρέσει. Η φωνή τους. The thought of what America would be like if the classics had away. Οι συνθέτες. Οι μελωδίες. Τα τραγούδια τους. Μια εκπομπή για τη μελοποίηση ποιημάτων. Παραγωγή, παρουσίαση και αρχιακό υλικό Γιάννης Ευσταθιάδης. Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Όπως προανήγγειλα στην περασμένη εκπομπή, ολόκληρη η σημερινή είναι αφιερωμένη στο στιλιστικό αριστούργημα του Raymond Queneau «Ασκήσεις ύφους», κορυφαία στιγμή της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, σπουδή δεξιοτεχνίας αλλά και διαβρωτικού χιούμορ. Προανήγγειλα επίσης ότι για το έργο θα μας μιλήσει αλλά και θα διαβάσει χαρακτηριστικά αποσπάσματα ο μεταφραστής του στα ελληνικά συγγραφέας Αχιλλέας Κυριακίδης, ο οποίος, άθλος πραγματικός, μετέφρασε κάτι που δεν μεταφράζεται. Τι είναι όμως οι ασκήσεις ύφους? Ο λόγος στον Κυριακίδη. Το 1930... ο Raymond Queneau πηγαίνει μαζί με το φίλο του Michel Leris σε ένα ρεσιτάλ πιάνου στη Salle Pleyel. Εκεί ακούει ή προσέχει για πρώτη φορά την τέχνη της φούγας του Johann Sebastian Bach. Αυτό που συγκινεί περισσότερο τον Queneau, ένθερμο εραστή των μαθηματικών, είναι το πώς ένα μάλλον ισχνό θέμα, όπως είναι το κεντρικό μουσικό θέμα του Bach, προσφέρεται για έναν άπειρο αριθμό παραλλαγών. Δεν θα ήταν ενδιαφέρον, σκέφτηκε, να επιχειρηθεί κάτι τέτοιο και στο χώρο της λογοτεχνίας? Επιστρέφοντας λοιπόν από τη Salle Pleyel, ο Queneau καταπιάνεται αμέσως με τη συγγραφή ή μάλλον με τη σύνθεση αυτού που έμελε να εκδοθεί για πρώτη φορά το 1947 με τον τίτλο «Exercices de style, ασκήσεις ύφους». Το δικό του ισχνό θέμα είναι ένα εκ πρώτης όψεως ασήμαντο επεισόδιο από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας στην καθημερινή μας ζωή. Στην αρχή οι παραλλαγές ήταν 12. Όταν του τις επέστρεψε ο εκδότης του εν εξάλλου καταστάσει, ο Queneau πήρε θάρρος. Κάθε χρόνο πρόσθεται και κάποιες παραλλαγές, ώσπου το 1946 σταμάτησε στις 99. «Θεώρησα την ποσότητα επαρκή», γράφει ο ίδιος. «Ούτε πολλές, ούτε λίγες. Το ελληνικό ιδεώδες». Το αρχικό κείμενο που επιλέγει ο Queneau, το θέμα, ας το πω έτσι, είναι εντελώς κοινότοπο και συμβατικό. Εδώ να θυμίσω πως και στη μουσική το θέμα συνήθως είναι χωρίς ενδιαφέρον και η ιστεροφημία του καλού συνθέτη χτίζεται μέσα από τις εμπνευσμένες παραλλαγές. Ποιο είναι το θέμα εδώ? Αφήγηση. Μια μέρα, γύρω στο μεσημέρι, στην περιοχή του πάρκου Μονσό, πάνω στην πλατφόρμα ενός σχεδόν πλήρους λεωφορείου της γραμμής S, σήμερα 84, πρόσεξε έναν άνθρωπο με πολύ μακρύ λαιμό που φορούσε ένα μαλακό καπέλο που είχε γύρω του ένα πλεχτό κορδόνι αντί για κορδέλα. Ο άνθρωπος αυτός τα έβαλε ξαφνικά με τον διπλανό του, κατηγορώντας τον πως επίτηδες του πατούσε τα πόδια κάθε φορά που οι επιβάτες ανέβαιναν ή κατέβαιναν. Εγκατέλειψε πάντως νωρίς τη συζήτηση για να ρηχτεί σε μια θέση που άδειασε. 2 ώρες αργότερα τον ξαναείδα μπροστά στο σταθμό Σεν Λαζάρ να συζητάει μεγαλοφόνος με ένα φίλο του που τον συμβούλευε να μικρύνει το άνοιγμα του πέτου του παλτού του, βάζοντας έναν έμπειρο ράφτη να του ράψει λίγο ψηλότερα το πάνω-πάνω κουμπί. Θα αρχίσω με το τραγούδι που έκλεισε την προηγούμενη εκπομπή. Η Frère Jacques στην μελοποιημένη παραλλαγή που ονομάζεται
ονοματοποιητικό. Ονοματοποί. Sur la plateforme. Bla bla bla. D'un autobus. Teuf teuf teuf. De la ligne S. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur? Il était environ midi. Ding ding dong. Un ridicule FM. Prout prout y avait un de ses couvre-chefs. Se tourna, vit revolte. Soulin vers son voisin d'un air de colère. Il lui dit. Hum, hum. Vous faites exprès de me bousculer, monsieur. Et toc, là-dessus, 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 là-dessus. Il se jette sur une place libre et s'assoit. Boum. Ce même jour, un peu plus tard. Ding-da-dong, ding-da-dong. Je le revis en compagnie d'un autre effet. Reprout, reprout, reprout. Qui lui causait bouton. Qui lui causait bouton. Και τώρα μία από τις διαβολικές επινοήσεις του λεξιπλάστη κενό. Λεξιπλαστικό. Λεωφορο ταξίδευα πλατφόρμο στριμωγμένο σε ένα φορμαϊκό μεσημβρινό χωρόχρονο και ήμουνα δίπλα σε ένα μιξιάρι μακριλέμι πυροκορδονοφόρο, ο οποίος συνεπιβατο λέει «Σπροχνό μου φαίνεστε». Τούτου εκριθέντος ελευθεροκάθισε με απληστία. Σε μια μεταγενέστερη χωροχρονικότητα τον ξαναείδα που σεν λαζάριζε με έναν χι που του έλεγε «Πρέπει να κούμπο συμπληρώσεις το παλτό σου» και του χωρολόγο εξηγούσε. Αξίζει ακόμα και αυτοί που δεν γνωρίζουν γαλλικά, πόσο μάλλον οι άλλοι, να ακούσουμε το τρομερό παιχνίδι λέξεων από τον ηθοποιό Laurent Stocker της Comédie Française. Composition de mots. Je, plate d'autobus formé, cofultitudinairement dans un espace-temps lutétio-méridional et voisiné avec un longicol tresse autour du chapeauté morveux. Lequel dit à un quelconque anonyme « Vous me bouscule à paresser ». Cela éjaculé se place libre à vrassement. Dans une spatio-temporalité postérieure, je le revis qui place Saint-Lazare avec un X qui lui disait « Tu devrais bouton supplémenter ton par-dessus ». Et il pour qu'expliquer la chose. Δεν χρειάζεται όμως να γνωρίζεις τη γλώσσα για να καταλάβεις τις παρηχήσεις των λέξεων, στο παρηχητικό. Ο Eric Ruff. Paréchaise. Sur la tribune postérieure d'un bus... qui transabutait vers un but peu bucolique des bureaucrates abutis, un burlesque funambule à la bucule loin du buste et au gibus sans burant fit brusquement du grabuge contre un burgrave qui le bousculait. Butor, y a de l'abus. S'attribuant un tabouret, il s'y culbuta tel un obus dans une cambuse. Bultérieurement, en inconciliabule, il butinait cette stibulation « buse ce globule buton bûche mal ton burnous ». Πραγματική μουσική, αλλά ειδού και η διαβολικά μελωδική του Κυριακίδη. Παρηχητικό. Πίσω πλατφόρμα πλήρους παρισινού πληθωφορείου που πάει παντού, παρατηρώ περίεργο πλάσμα, παρουσιαστικό πανίβλακος πλεξούδα πέριξ πύλου, που παραπονείται παραπλεύρος περί πιθανώς προσχεδιασμένων προσκρούσεων, προφέροντας περίπου «πρόσεχε που πατάς», προκαλώντας πανικό. Περαιτέρω πηδά προς πρώην πιασμένη πολυθρόνα παλουκωθείς. Περνώντας παραδίπλα πλατεία πολύ πιο πέρα, προσέχω που περιδιαβάζει παρέα παρατυχόντος παλιόφιλου, που παρατηρεί παλτολογώντας «Πέτο πανοφοριού πετάει πολύ, πρόσεξε», περίεργα πράγματα. Τώρα για να έχουμε και λίγη μελοποίηση, ας δούμε πόσο κενό κάνει την ιστορία του τραγούδι. Μεταφράζει ο Κυριακίδης. Τραγούδι. Στο λεωφορείο το μεσημέρι, και δεν σας κάνω τον εξπέρ, γυρνώντας σπίτι, βλέπω στο διάδρομο στήτο ένα γελί, ένα γελί, ένα γελίο νερό. Είχε λυράκι σαν κοκόρ και στο καπέλο του τον μπόρ ένα σιρίτι και στα καλά καθούμενα τον πιάνει λί, τον πιάνει λί, τον πιάνει λίσα και μου ορμά.
Σαν είδε πως δεν τον συμφέρει και έτρεμε σαν το κομπρεσέρ μη φάει ξύλο, την κοπανά φουλαριστός και καταλύει και καταλύει και καταλύγει καθιστός. Το ξαναείδα το Στουρνάρ λίγο μετά στο Σεν Λαζάρ με κάποιο φίλο, να ακούει αδιάφορος που λες κάτι ηλίοι, κάτι ηλίοι, κάτι ηλίθιες συμβουλές. Και τραγουδούν οι φρέρε Ζακ. Dans l'autobus, dans l'autobus, l'autobussesse, l'autobusson, qui dans les rues, qui dans les ronds, va son chemin à petit bond, près de Monceau, près de Monceau, par un jour chaud, par un jour chaud, un grand gamin au cou trop long, porte un chapus, porte un chapon, dans l'autobus, dans l'autobus, sur le chapus, sur le chapon, y a une tresse, y a une trompe, dans l'autobus, dans l'autobus, et par de la suce, et par de la son, y a de la presse, il y a du prompt, il grand gamin au cou trop long, ira la brin, ira la bron, contre un lapsus, contre un lapon, dans l'autobus, dans l'autobus, mets le lapsus, mets le lapon, pas commodus, pas commodon, montre ses dents, montre ses dents, dans l'autobus, dans l'autobus, et le grand gamin au cou trop long va mettre ses fesses, va mettre son fond, dans le busset, dans le buisson, sur la banquette pour les bons cons, sur la banquette pour les bons cons, mal le poète au quel pompon. Un peu plus tard, un peu plus tôt, à Saint-Lazare, à Saint-Lazon, qu'est une gare pour les bonbons, j'en vis le gamin au cou trop long, et son pardonnement les pardonga, un copain à un copon, pour un boutus, pour un bouton, près de l'autobus, près de l'autobus. Si cette histoire, si cette histoire vous intéresse, vous interrompt, n'ayez de cesse, n'ayez de son, avant qu'un jour, avant qu'un jour, sur un busset, sur un buisson, vous ne voyez les yeux tout ronds, le grand gamin au cou trop long, et son chapus, et son chapon, et son boutus, et son bouton, dans l'autobus, dans l'autobus, 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 l'autobus. Πώς θα είχε αφηγηθεί την ιστορία αυτή ένας Ιταλός, μεταφράζει ο Κυριακίδης. Ιταλισμοί. Κοντά στο μεσογιόρνο ήρθε το λεωφορέτο. Αβάντι, είπα μέσα μου και με ένα σάλτο ήμουνα τροβάτο στο γκρίζο μαρσεπιέτο του. Εκεί είδα ένα τζόβενο σαν αρλεκίνο, λούγκο σαν κατσαβίδι και πάνω στην τέστα του φορούσε ένα καπέλο με γαρνιτούρα μία τρέσσα. Ξαφνικαμέντε τάβαλε με τον βιτσίνο του ένα σινιόρε ντελικάτο, ολοφινέτσα, γιατί λέει του πατούσε τα ποδαρίνια του. Καπάτσος όμως καθώς ήτανε, μόλις είδε έναν καθισματίνο λίμπερο, πήγε πρέστο να ριποζάρει τον καβάλο του. Τόπο δύο ωρίνες τον ξαναείδα τον κανάλια, ήταν στην πιάτσα σαν το Λάζαρο, κομπανία με ένα μήκο του Τάλε Κουάλε, που του δίνε κονσίλιες για να μποτώνει στο παλτό του. Φινάλε. Και ερμηνεύει ο Εντμόν Ταμίζ. Italianisme. Un giorno, en pleine merige, io sai, le sulla piattaforma d'un autobus. E là che l'uomo e vi dis. Io vi dis uno giovanuomo, ho longhe cola, vede la trezia, ho tordo capella, psss. E le dito giovanuomo, ho il torace, un povero uomo, a chi lo rimproverà a vedermi pestare i piedi. E non li pestare nulla, ma le piedi sole, ma, cante il video non si rivuoto, il cori possa darsi là. A un ordolaio le revedis, che ascolta le consigle d'un bel embuste zerbinot a proposito d'un buttone di par dessus. Ah, mamma, mamma, mamma. Ο Κενό όμως θέλει και τη χωριάτικη εκδοχή. Εδώ ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Yves Robert. Paysan. Et non, point le petit bout de papier avec un numéro dessus, mais je me tout de même monter dans cette carriole. Et une fois que je m'y trouve, sur cette plateforme de cette carriole, que j'appelle comme ça eux autres un autobus, je me sens tout serré, tout gardi et tout la cornichou. Enfin, après que je suis empaillé, je donne un coup d'œil tout à l'entour de notre personne et qu'est-ce que je voyons dit pas? Un grand flandre avec un de ses coups et un de ses couvre la tête pas ordinaire. Le cou, il était trop long et le chapeau, il avait de la traîne autour d'amour. Et puis tout à coup, v'là t'y pas qui se met en colère et il dit des paroles de la plus grande méchanceté à un pauvre monsieur qu'on pouvait aimer. Et puis après, il est allé s'asseoir, le grand flandre. Αν δεν καταλάβατε τίποτα, ακόμα και η γαλλομαθής, αναλαμβάνει ο Κυριακίδης. Χωριάτικο. Οι λόγοι μας μετάκια δεν είχαμε αυτούνα τα χαρτάκια με τις αριθμίες όπου πάν,
αλλά στουκάρανοι βήκαν που να μην έσουν. Μόλις πατήσαμε το πόδι μας, τι πατήσαμε δηλαδή που λέει ο λόγος, πιτάμινοι ήμασταν, τι ζούλιγμα ήταν δάφτου γιώκαμ, τι στριμουξίδ. Δώσαμε τα χρήματα, δόξα να έχει ο κύριος μου μας πουν και τι από... Κάναμε μια γυροβουλιά με τη μάτ και τι βλέπουμε μαθές. Ή να ντυρέξαμε πάνω με κάτι λιμάκι, ένα καπέλο βαγγελίστραμ. Του καπέλο είχε τριγύρει μια πλεξιούδ. Και τι του να τσίμπησε εκεί που καθόνταν, γυρνάει μαθές και λέει κάτι λόγια στον κύριο που ήταν σμάτ και μια κυριό πήγε και κάτσε. Τι βλέπουν τα ματάκια μου στην πόλη, αν δεν σύπ, που τον μετάδαμε τον τρέκ, μπροστά σε ένα μεγάλο σπίτι που κι εγώ δεν ξέρω τι ήντουνα, να του πάλι πάνε και ερχούνταν με ένα άλλο τρέκ ίδιου μπόι, και με τι θα ρίξει που του κρίνουν τα άλλο τρέκ ίδιου μπόι, του κρίνουν αυτού του κουμπί, πρέπει να του ράψει λίγο πιο πάνω να σχαρώ. Σαρ, αυτά του κρίνουν του τρέκ τ' άλλο τρέκ του ίδιου μπόι. Και τώρα βοτανικό. Ο Κυριακίδης. Βοτανικό. Αφού είχα γίνει κουνουπίδι περιμένοντας κάτω από ένα εξαίσια ορθάνυχτο ηλιοτρόπιο, αναρριχήθηκα σε μια κολοκύθα για να με πάει ως το Σομπερέ. Εκεί στα ξαφνικά ξεφύτρωσε ένα αγκούρι που το κοτσάνι του ήταν μακρουλό και είχε ολόγυρα από τον καλικά του μια περικοκλάδα. Τότε, εκεί που δεν τον έσπηρε κανένας, τα βάλε με ένα πράσο γιατί λέει κόντευε να τον ξεριζώσει και του είχε κάνει τα πόδια ντοματοπελτέ. Σαν να φοβήθηκε όμως μην τον πάρουν με τις λεμονόκουπες, πήγε και φυτεύτηκε μόνος του σε ένα παρθένο έδαφος. Αργότερα τον ξαναείδα λίγο πιο πέρα από τη γεωπονική. Ένα μονοκοτυλίδωνο του βάζε ζυζάνια σχετικά με ένα ρεβίθι που είχε στο κουκούλι του. Και ο Yves Robert. Botanique. Après avoir fait le poireau sous un tournesol merveilleusement épanoui, je me greffais sur une citrouille en route vers le Saint-Péret. Là, je déterre une courge dont la tige était montée en graines et le citron surmonté d'une capsule entourée d'une liane. Ce cornichon se met à enguirlander un navet qui piétinait ses plates-bandes et lui écrasait ses oignons, mais des dattes. Fuyant une récolte de centaines et de marrons, il alla se planter en terrain vierge. Plus tard, je le revis devant la serre des banlieusards. Il envisageait une bouture de pois chiches en haut de sa corolle. Quel concombre! Μήπως καταλαβαίνουμε καλύτερα δια της αφής? Ιδού η εκδοχή του Κυριακίδη. Απτικό. Τα λεωφορεία είναι απαλά στο άγγιγμα, ιδίως όταν τα παίρνεις ανάμεσα στα σκέλια και τα χαϊδεύεις με τα δύο σου χέρια, από το κεφάλι προς την ουρά, από τη μηχανή προς την καρότσα. Όταν όμως βρίσκεσαι μέσα στο λεωφορείο, αισθάνεσαι τότε κάτι πιο σκληρό και πιο τραχή, όπως η λαμαρίνα ή η χειρολαβή ή καμιά φορά κάτι πιο στρόγγυλο και πιο ελαστικό, όπως ένας κόλος. Μπορείς ακόμα να αγγίξεις ένα αντικείμενο μακρουλό και παλώμενο που βγάζει ηλίθιους ήχους ή ένα σκεύος με σπυροειδή πλεξούδα, πιο απαλή από ένα κομπολόι, πιο λία από έναν καθωτό σειρματόσκηνο, πιο βελούδινη από ένα σκηνή και πιο λεπτή από ένα καλώδιο. Ή ακόμα μπορείς να αγγίξεις με το δάχτυλο την ανθρώπινη βλακεία, ελαφρώς σε χαμερή και γλοιώδη, λόγω της ζέστης. Στη συνέχεια, αν κάνεις υπομονή μια ή δύο ώρες, τότε μπροστά σε έναν τοίχο τραχή στην αφή, μπορείς να βουτήξεις το χλιαρό σου χέρι στην εξαίσια δροσιά ενός κοκάλινου, κακοτοποθετημένου κούμπιου. Και πάλι η τραγουδιστική εκδοχή των Φρέρε Ζακ. Τακτήλ. Les autobus sont doux au toucher, surtout si on les prend entre les cuisses et qu'on les caresse avec les deux mains, de la tête vers la queue, du moteur vers la plateforme. Mais quand on se trouve sur cette plateforme, alors on perçoit quelque chose de plus âpre et de plus rêche, qui est la tôle ou la barre d'appui. Tantôt quelque chose de plus rebondi et de plus élastique, qui est une fesse. Quelquefois il y en a deux, alors on met la phrase au pluriel. On peut aussi saisir un ustensile en spirale tressée, plus douce qu'un chapelet. Le
plus soyeuse qu'un fil de fer barbelé, plus veloutée qu'une corde et plus menue qu'un câble. Ou bien encore, on peut toucher du doigt la connerie humaine, légèrement visqueuse et gluante à cause de la chaleur. Puis si l'on patiente une heure ou deux, alors devant une gare raboteuse, on peut tremper sa main tiède dans l'exquise fraîcheur d'un bouton de corozo qui n'est pas à sa place. Αν επιθυμείτε μια πολύ λακωνική εκδοχή, τότε τι άλλο, τηλεγράφημα. Τηλεγραφικό. Λεωφορείο Φίσκα, στοπ. Νεαρός μακριλέμης, καπέλο πλεξούδα, τσακώνεται άγνωστο συνεπιβάτη, άνευ προφανούς λόγου, στοπ. Θέμα δάχτυλα ποδιών, συνθλίβονται, επαφή, τακούνι, επίτηδες, στοπ. Νεαρός αφήνει μέση συζήτηση για ελεύθερη θέση, στοπ. Ώρα 2, πλατεία Ρομ, νεαρός ακούει ενδυματολογικές συμβουλές φίλου, στοπ. Μετακίνηση κουμπιού, στοπ. Υπογραφή Αρκτούρος. Και ο Ζαν Μαρία Ματώ στη γαλλική εκδοχή. Τηλεγραφικ. Bus bondé, stop. Je nomme long cou, chapeau cerclé tresse. Apostrophe voyageur inconnu, sans prétexte valable, stop. Question doigt pied froissé, contact talon prétendu volontaire, stop. Jeune homme, abandonne discussion pour place libre, stop. 14 heures, place Rome. Jeune homme, écoute conseil vestimentaire, camarade, stop. Déplacé bouton, stop. Signé Arcturus. Στην ελληνική έκδοση, οι ασκήσεις ύφους αποκτούν αναπάντεχα και ένα πρόσθετο κείμενο, καθώς ο αθεόφοβος Κυριακίδης προσθέτει, άξιο συνεχιστής του κενό, την ίδια ιστορία στα αρχαία ελληνικά. Αρχαίο. Προϊούσις ούν της εσπέρας, οχόμινα ποιόν ήκαδε και μηδέν κάλιον τούτου ποιήν έχων, οίκουον των συνεπιβενόντων πολλών τεόντων και λαλιστάτων. Εδώ κι μη γάρ παρατηρητέων μοιράκιον τη αυχίεντε και ουδέποτρα χυλώσιμων και σκιαδιφορέων, ειν δε το σκιάδιον τούτου άηθες και αμέτρος και κοσμημένων και καταγελάστος. Ούτως ουν ήριζεν πρόστινα κατηγορών αυτού πεπατικένε των εαυτού κόθωρνων. Εμένε το δε φρεσίν ούκα γαθίσιν, λόγους ηταμούς και πάνιαν εδήμονας εξφρενδονάων αυτό. Ου μεν τι πρότερον γε αμφότεροι επαύσαντο ενοργή έχοντες αλλήλους, πριν ξύμπαντες οι παροχούμενοι, θυμωθέντες βία μεν, ανεμικτή δε, ειρήνην επέβαλον αυτής. Και ο μοίραξ καθεζόμενος αισιώπα. Της δαυτής εσπέρας, ου πολλο ύστερον τούτων, εώρακα των μοιρακίσκων εν μέση αγορά ιστάμενων, γελώντατε και φωνασκούντα μετά των λοιπών αγοραίων. Ειν δε της του όχλου, ως πλησιάσας τον εανίσκο και την χείρα επί το πόνι αυτού θέμενος, έφη. Δίσε σώνη μάτιον ημάσι δίσε, κρύος γάρ κρατερών. Και τώρα οι αγγλισμοί, που δεν έχουν ανάγκη μεταφράσεως. Αγγλισίσμ. One day, vers midday, je take le bus. Et je see a young man, avec un great neck and a hat, avec une kind of laissez-tresse. Soudainement, a young man becomes crazy. He accuses un respectable sir de lui traire des chalitouses. Puis il run out vers une city inoccupée. À une late hour, je le see again. Il walk up and down devant the Saint-Lazare station. Un beau lui give un advice à propos de bouton. God save the Queen. Θα ολοκληρώσουμε με την εκδοχή που ο Κενό παραθέτει στα λατινικά και την οποία εν χορό και πολύ σοβαρά τραγουδούν οι Φρέρε Ζακ. Latin de cuisine. Soleva gira gira nel zeniti et calor atmosferi magnissima. O tobi
pas ses bandes compléti, in uno ex supra dictis, autobibus qui est denominationem portebat. Hominem quasi unum, cum colo multo elongato, et cum chapito ad gallo notre sato, cerclato vidi. Iste junior insultavit alterum hominem, cui proximus erat. Pietinatim quid pedes meos post deliberationem anime tue. Soldua sores in cello habebat descendues. Sancti Lazari stationem ferro caminorum passante devant iurum supra dictum cum altero eius rem farine qui arbiter elegantia rum erat vecchia propo un ex butonis cape. Junioris consilium tressatum butu. Ακούσαμε μόνο 10 από τις 99 συνολικά παραλλαγές που έγραψε ο Κενό στις Ασκήσεις Ύφους, ένα έργο εξωφρενικό, κυριολεκτικά πολυφωνικό, με αγγελική χρήση των λέξεων και διαβολική του χιούμορ. Και ίσως εδώ ταιριάζει η παραλλαγή αριθμός 97, που επιγράφεται επιφωνήματα και συμπυκνώνει την ιστορία σε... Interjection. Psst. Hein? Oh. Oh. Ah. Ouf. Hé. Hey. Tiens. Oh. Peu. Pois. Oui. Oh. Aïe. Hé. Hey. Hein? Chut. Tiens. Hé. Hey. Peu. Oh. Bon. Με ένα πρόσθετο επιφώνημα που δεν μπορεί να είναι άλλο από «Α, η εκπομπή για τον Ρεμόν Κενό» τελειώνει. Γεια σας. Μελοποίηση. Μια εκπομπή για τη μελοποίηση ποιημάτων. Παραγωγή, παρουσίαση και αρχιακό υλικό Γιάννης Ευσταθιάδης. Ich leuchte sie.